της νομικής διαφοράς, λέει η Τουρκία, για οριοθέτηση υφαλοκρεπίδας, ΑΟΣ και το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή, μάλιστα, οι νούσες, αγαθονήσεις, φαρμακονήσεις και φούρτι. Λάθος. Είναι η Ελλάδα παγίδα. Δεν τα συζητάει αυτά. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για δύο θέματα. Δεν θα πάμε στη Χάγη, λοιπόν. Και θα σου πω και κάτι άλλο, να τελειώνει εδώ η ιστορία. Είναι λάθος να πάμε στη Χάγη, γιατί σε παρόμοιες αποφάσεις μεταξύ Λιβύης και Μάλτας, το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ της υπηρετικής χώρας της Λιβύης. Σε άλλη απόφαση μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων, αποφάσισε υπέρ των νησιών των Φιλιππίνων. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφασίσει ορθά η Χάγη. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαστε με το Διεθνές Δικαστήριο. Θα έρθει κάποια στιγμή. Πέστε ότι η απόφαση είναι αρνητική για την Ελλάδα. Ναι. Χάνουμε. Πέστε ότι είναι θετική για την Ελλάδα. Ποιος επιβάλλει στην Τουρκία μετά να δεχθεί το αρνητικό της αποφάσεως. Είναι διεθνής δαβατζής στην Τουρκία. Κάθεστε τώρα, κύριε Βελόπουλε. Κάθε πράγμα, κάτι. Δεύτερον, η Χάγη τι δικαστήριο είναι? Κυρία. Από ποιους ελέγχεται η Χάγη? Από πού ελέγχεται? Τώρα, τι κάνει νιώ στα κεραμίδια? Από το σύστημα το εμπεριαλιστικό της Αμερικής και τους συνεταίρους της. Από ποιον ελέγχεται η Χάγη, δηλαδή? Γιατί όλα αυτά τα συστήματα ναι, σε πειράζει. Θυμίζω ότι όταν μιλάτε για προσφυγή στη Χάγη, για να κλείσω, θυμηθείτε ότι πηγαίνοντας στη Χάγη κινδυνεύετε να έχετε αναγνώριση επίσημη από τη Χάγη της ύπαρξης του Κωσόβου, ακριβώς, της δημιουργίας του Κωσόβου, του διαμελισμού της Ιουγκοσλαβίας, για να μην αναφέρω τα τρία νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα ως συνέχεια ιδιοκτησίας Τούρκων. Από ποιους ελέγχεται η Χάγη? Ο κατευνασμός, μην κάνετε τίποτα και λοιπά, τον εκπαιδεύει να ανεβάζει το ηθικό του, το οποίο ακόμη δεν έχει κάνει την πεποίθηση της νίκης, και έρχεται τώρα, μετά από όλα αυτά, αφού βλέπει ότι δεν κάνουμε τίποτα, το εκλαμβάνει ως φοβία. Αυτό θέλει να διασπείρει το φόβο, τύπου ότι θα κάνετε αυτό που σας λέω, ιδάλλως μη μου χτυπάτε τα χέρια στο τραπέζι, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Έχει γραφτεί και αυτό με τον Υπουργό. Ναι, το είπε ο Υπουργός Άμυνας. Ναι. Μη μου φωνάζετε, διότι μπορώ να κάνω κι άλλα. Άρα, ανεβάζουν λοιπόν το ηθικό των πλήρων μάντων τους και μας τρέφουν και τα πλοία. Και εμείς είμαστε στον κατευνασμό. Ναι, αυτό που αναφέρατε, ναι, το είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Ότι στη συνέντευξη δεν ξέρω αν είναι αληθές. Δεν ξέρω αν είναι αληθές. Αλλά από αυτό που παρατηρώ, πιθανόν να είναι και αληθές. Το θέμα είναι τι είπαμε εμείς, πάλι βούτυρο. Και έχουμε πει βούτυρο, δεν υπάρχει βούτυρο χωρίς κανόνια. Θα ξαναγυρίσουμε στο βούτυρο. Γιατί μας το αλείφουνε καλά στις φέτες. Από ποιους ελέγχεται η Χάγη? The bonds between the United States of America and Greece have never been stronger. Raise a glass. Yeah. I wondered what that was. Let me raise a glass. Now I know your preference. Raise a glass to Prime Minister Mitsotakis, to his wonderful wife, to the people of Greece, to Greek Americans, and to the enduring friendship between the United States of America and Greece. Yamos.